Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω ευθύς αμέσως στο κεντρικό στούντιο του SBC τη συνάδελφο Μαρία Σμιλίδου. Είναι κοντά μας. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλώς σας ξαναβρίσκω. Καλώς μας ξαναβρίσκεις και εγώ σε βρίσκω. Και σε είδαμε προηγουμένως να αποκαλύπτεις μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία αφορούν την Eldorado Gold. Μετά την διαμάχη που έχει ξεκινήσει με την ελληνική κυβέρνηση, το SBC μπήκε στη διαδικασία να δει τι κρύβεται, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό πίσω από αυτή τη διαμάχη, πίσω από τις αντιδράσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Και μάλιστα φτάσαμε σιγά σιγά στο να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τσιρόνη. Μιλήσατε προηγουμένως εδώ ζωντανά από το SBC, που είναι ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος. Θα ήθελα να δούμε τι μας είπε και στη συνέχεια να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Τσιρόνης άκουσε καταρχάς με πολύ προσοχή τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που έχει ξεκινήσει το SBC, το οποίο έχει βάλει στο μικροσκόπιο δύο πράγματα. Ποιο είναι το προφίλ, σύμφωνα με επίσημα πάντοτε στοιχεία και ισολογισμούς της Eldorado Gold, και αυτό μας οδηγεί σε κάποια άλλα συμπεράσματα που προκύπτουν, βάσει των οποίων προκύπτουν αμήλικτα ερωτήματα. Ο πρώτος μύθος που διαλύεται είναι αυτό που επικρατεί στην κοινή γνώμη, ότι η Eldorado Gold είναι μια κολοσιαία επιχείρηση εξόρυξης μεταλλευμάτων. Σύμφωνα με ομολογία του κυρίου Θεοδωρακόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός, είναι μια μεσαία επιχείρηση. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι ο ετήσιος τζίρος Eldorado Gold διεθνώς είναι μόλις 800 εκατομμύρια. Και κάποιος που δεν γνωρίζει τι σημαίνει το μέγεθος αυτό, θα πω ότι συγκριτικά με τον ετήσιο τζίρο της Jumbo BB, που είναι μια μεγάλη, αλλά ελληνική επιχείρηση. Ναι, επιλέγεις αυτό το παράδειγμα γιατί η Jumbo είναι μια επιτυχημένη εταιρεία, ωστόσο είναι μια ελληνική εταιρεία και τα μεγέθη της είναι πολύ κοντά σε σχέση είναι με μια ελληνική αυτά εταιρεία επιτυχημένη. 550 εκατομμύρια τζίρο κάνει η Jumbo και 800 εκατομμύρια τζίρο ετησίως κάνει η Eldorado Gold. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι, σύμφωνα με τον επίσημο ισολογισμό της, 52 εκατομμύρια. Και ρωτάτε κανείς πώς θα γίνουν επενδύσεις συνολικού ύψους 1,5 δις στη χώρα μας, όταν το κεφάλαιο της εταιρείας είναι μόλις αυτό. Πολύ αποκαλυπτικό επίσης είναι αυτό που ο ίδιος ο Θεοδωρακόπουλος έχει ομολογήσει σε πολλές συνεντεύξεις του, ότι πίσω από αυτή την εταιρεία δεν βρίσκεται μια εύπορη οικογένεια ή 4-5-6 εύποροι άνθρωποι. Βρίσκονται hedge funds. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά, Σοφία, ότι hedge funds, όπως συγκεκριμένα πίσω από την Eldorado Gold, η Fidelity και η BlackRock, είναι παίκτες τεράστιοι, οι οποίοι παίζουν χρηματιστηριακά. Παίζουν χρηματιστηριακά και συνήθως κερδοσκοπούν. Δηλαδή, είναι κυρίως επενδυτές βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, μπαίνουν, βγαίνουν. Μπαίνουν, κερδίζουν και όποτε κρίνουν, βγαίνουν. Βρίσκουν έναν τρόπο για να βγουν. Εάν λοιπόν λάβουμε αυτό ως αξίωμα, που είναι πραγματικά αξίωμα στην χρηματιστηριακή αγορά, αναρωτιόμαστε, μήπως η Eldorado Gold δεν είχε ποτέ στις αρχικές προθέσεις της να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στη χώρα και να αξιοποιήσει τα μεταλλεύματα. Μήπως αυτό που ήθελε να πάρει το πήρε με τις χρηματιστηριακές διαδρομές. Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα, μάλιστα, για να καταλάβουμε και την ουσία. Και κάτι άλλο το οποίο θα επισημάνω και εγώ είναι ότι το 2011 η μετοχή της Eldorado βρισκόταν πολύ ψηλότερα, ήταν περίπου στα 21 δολάρια και τώρα σε τρέχουσες τιμές βλέπουμε ότι έχει φτάσει στα 3 δολάρια. Έχει δει μεγάλη πτώση η τιμή της μετοχής, γεγονός το οποίο δείχνει ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ναι, αυτό χρήζει περαιτέρω ανάλυση. Αυτό που εμείς διαπιστώσαμε με διαγράμματα και με αποδείξεις είναι ότι όταν η εταιρεία αγόρασε το βουνό αυτό στη Χαλκιδική από τον όμιλο, από τον Λεωνίδα Μπόμπολα για την ακρίβεια, κατά 95% η μετοχή της εκτοξεύθηκε και πήρε πάνω 20 δολάρια η κάθε μία μετοχή. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μέσα στο πέρασμα των μηνών και των ετών αναρωτιόμαστε μήπως ολοκληρώθηκε, μήπως τα hedge funds έχουν πάρει αυτό που ήθελαν χρηματιστηριακά και μήπως εμείς εδώ τρογόμαστε, αλληλοτρογόμαστε εσωτερικά, ενώ η πραγματική επιδίωξη της Eldorado Gold είναι πολύ μακριά και με πολύ διαφορετικές προθέσεις. Μάλιστα.
Έχουμε να δούμε κάποια επιπλέον στοιχεία από την έρευνα την οποία έχει κάνει το SBC. Μπορούμε να δούμε ποιο είναι το προφίλ της Eldorado Gold και έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες για να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς γίνεται. Έχει έδρα στο Vancouver του Καναδά. Είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια Τορόντο και της Νέας Υόρκης και όπως προανέφερα νωρίτερα, ο κύκλος εργασιών είναι 1 δις δολάρια ετησίως. Αυτό σε ευρώ μεταφράζεται 800 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκρίναμε με μια μεγάλη εταιρεία και αναρωτιόμαστε πώς θα γινόταν επένδυση 1,5 δισεκατομμύριο στην Ελλάδα όταν η ίδια εταιρεία που δραστηριοποιείται και στη Βραζιλία και στην Κίνα ετησίως έχει κύκλο εργασιών 1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι συνέβη όταν από τον όμιλο Ελλάκτορα πέρασε στα χέρια της Eldorado Gold το 95%. Ο Λεωνίδας Μπόμπολας σήμερα κατέχει το 5%. Στην επόμενη κάρτα έχουμε καταγράψει κάποια νούμερα τα οποία είναι ενδεικτικά. Ο ελληνικός χρυσός σε αριθμούς είναι η θυγατρική της Eldorado. Έχει κύκλο εργασιών για το 2014 62,1 εκατομμύρια ευρώ. Ζημίες για το 2014 31,47 εκατομμύρια ευρώ. Και μετοχικό κεφάλαιο 52,62 εκατομμύρια ευρώ. Έχει όμως και δανεισμό. Τα ομολογιακά δάνεια για το 2015 είναι 355,8 εκατομμύρια και για το 2014 152,27 εκατομμύρια. Για όσους γνωρίζουν, όλα αυτά είναι αριθμοί ενδεικτικοί που νομίζω δικαίως οδηγούν σε πολλά ερωτήματα και ίσως θα πρέπει η εταιρεία να κάνει μια εξαίρεση, γιατί τα ερωτήματά μας είναι χρηματιστηριακής φύσεως και είναι με δεδομένα και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Μάλιστα. Θεωρείς ότι δόθηκαν απαντήσεις από τον κύριο Τσιρόνη στη συνέντευξη που σου παραχώρησε? Ο κύριος Τσιρόνης με πάρα πολύ προσοχή άκουσε τις αποκαλύψεις που κάναμε εδώ στο SBC. Ο ίδιος βεβαίως είναι ένας άνθρωπος που κατέχει πάρα πολύ καλά τα θέματα του περιβάλλοντος. Οπότε ζήτησε να έχει στη διάθεσή του όλα αυτά τα στοιχεία για να τα δουν και να τα μελετήσουν οι πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι πάνω στα χρηματιστηριακά και στα χρηματοοικονομικά. Και βεβαίως εμείς θα παρέχουμε όλες αυτές τις αποδείξεις. Γιατί είναι σημαντικό, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι σημαντικό για την κοινή γνώμη να ξέρουμε τι ακριβώς είναι η Eldorado, για να μην δημιουργείται και στη συνείδηση του καθενός μια λανθασμένη εντύπωση. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ και βεβαίως η έρευνα προχωράει, δεν το αφήνουμε το θέμα, το παρακολουθούμε στενά. Έχουμε να πούμε πολλά και έρχονται ακόμη μεγαλύτερες αποκαλύψεις και με διαγράμματα της μετοχής, αλλά επίσης θα έχουμε και ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά πώς κινούνται τα hedge funds, για να μπορέσουμε όλο αυτό να το προχωρήσουμε και να καταλήξουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την εταιρεία που στη χώρα εμφανίζεται ως μια εταιρεία κολοσσός. Και εμείς τρέχουμε για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Λοιπόν, Μαρία Σμιλίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα.